γεια σας και πάλι. Το θέμα που κίνησα αυτήν την εβδομάδα ήταν οι ευρωεκλογές. Μάλλον όχι. Ήταν μυϊκή μάζα. Καλύτερο νομίζω. Αύξηση λοιπόν της μυϊκής μάζας έχουμε όταν μετατρέπουμε λίπος σε μυς. Όχι. Μόλις ανέφερα επίτηδες μια μπαρούφα, γιατί πολλοίς κόσμος το κατανοεί λαθασμένα. Ο αριθμός των μυϊκών μας κυττάρων παραμένει σταθερός. Αυτό που αλλάζει είναι ο όγκος τους. Με λίγα λόγια, μειώνουμε σε μέγεθος τα λιποκύτταρα και αυξάνουμε σε όγκο τα μυϊκά κύτταρα. Ο όγκος των μυϊκών κυττάρων είναι η μυϊκή μας μάζα. Επειδή πάνω απ' όλα είμαστε gentlemen, θα ξεκινήσουμε τις κυρίες. Θα σας μεταφέρω κουβέντα που άκουσα από χθες στο γυμναστήριο μεταξύ γυναικών. Αχ, σελίδια μου! Του πω το γυμναστή, μη με βάλει να κάνω βάλει, γιατί θα σηκώνω γρήγορα και μοιάζει σαν άντρας. Αλλά αυτός εκεί με έβαλε και έκανε όλες τις ασκήσεις με δίκυλα βαράκια. Αυτό που είστε κάπως έτσι και νομίζετε πως θα κάνετε μία εβδομάδα πλαστικά βαράκια και θα γίνετε κάπως έτσι, μπορεί να με κάνει αυτόχειρα. Οκ, δεν γνωρίζετε πως κοπέλα στη φωτογραφία κάνει καθημερινά αιματηρή προπόνηση επί ώρες, την επιβλέπουν επαγγελματίες, ζυγίζει μέχρι την τελευταία της τσίχλα που θα βάλει στο στόμα, κυκλοφορεί ένα ολόκληρο φαρμακείο μέσα στο στέμα της, κάνει προσπάθεια ετών και γενικότερα όλη η ζωή της περιστρέφεται γύρω από αυτό. Παραβλέπουμε αυτό. Πρώτον, τελευταία φορά που κοίταξα στις διαφορές μεταξύ άνδρας και γυναίκα, δεν θυμάμαι να είχατε φυτρώσει όχις ακόμα. Βέβαια, περίστε τους δικούς μας, αλλά αυτό δεν μετράει. Αυτό σημαίνει πως έχετε χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης, η οποία βοηθάει στη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση. Με λίγα λόγια, no balls, no is mask. Δεύτερον, για να πετύχετε τη γράμμωση που τόσο πολύ τρελαίνεστε, θα πρέπει να έχετε κάτι να γραμμώσετε, διαφορετικά θα είστε κάπως έτσι. Τρίτον, εκτός του ότι τα γυναικεία πρότυπα ομορφιάς έχουν αλλάξει πλέον, αν εξαιρέσω τα καφίλ μου που είπε προτιμώ η γυναίκα να μην μπορεί να με δει, αν ανατρέξουμε στο επεισόδιο του μεταβολισμού, θα θυμηθούμε πως όσο μεγαλύτερη μυϊκή μάζα έχουμε, τόσο αυξάνεται ο μεταβολισμός μας. Άρα, πιάστε και τα βάρη για να κάψετε τα ψωμιά σας. Τέταρτο, έχετε προσέξει κάποια όντα στα γυμναστήρια τα οποία ουρλιάζουν από πόνο, χύνουν τόνους υδρότα, γκρεμίζουν πατώματα μόνο και μόνο για να σηκώσουν ένα τόνο βάρη. Και αυτό για να μοιάζουν το ανθρωπάκι της Μισελέν. Και παρόλη την προσπάθεια, και παρόλο τον πόνο, και παρόλη την κούραση, συνεχίζουν να μοιάζουν κάπως έτσι. Αν ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν πήραν ένα σετάκι πλαστικά βαράκια σπίτι τους να κάνουν δουλίτσα ή δύσμηροι. Πάμε τώρα να δούμε την ουσία του θέματος. Ένα από τα πρώτα πράγματα που με μάθαν στην ιστορία φυσικής αγωγής ήταν η ιστορία του Μήλωνα. Όντας 6 φορές Ολυμπιονίκης, τον 6ο αιώνα π.Χ., ο Μήλωνας τον θέλει να κάνει τα εξής. Κάθε πρωί σηκωνόταν, πήγαινε στο στάβλο του, έπαιρνε ένα νεογέννητο μοσχαράκι, το έβαζε στους ώμους του και άρχισε να τρέχει γύρω-γύρω από το στάβλο. Το μοσχαράκι όμως κάθε μέρα μεγάλωνε, με αποτέλεσμα να καταλήξει να κουβαλεί ένα ολόκληρο τάβρο στις πλάτες του. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή της επιβάρυνσης. Με λίγα λόγια, όσο μεγαλύτερο φορτίο μετακινούμε, τόσο αυξάνεται η μυϊκή μας δύναμη, αυτό προκαλεί υπερτροφία και αυτό με τη σειρά της αυξάνει τη μυϊκή μας μάζα. Πάμε να δούμε τώρα, εκτός βέβαια της αρχής επιβάρυνσης, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την αύξηση της μυϊκής μας μάζας. Πρώτον, μην κολλάτε συνέχεια με τα βάρη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, όμως ο οργανισμός χρειάζεται καινούργια ρεθίσματα. Για παράδειγμα, μην κάνετε συνέχεια πίεση πάλι. Επιλέξτε μία φορά στο τόσο να κάνετε εκκριτικά push-ups ή πίνικας push-ups ή ακόμα πιο δύσκολο ASDEC push-ups. Λύσεις υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο πρώτον αποφεύγετε τις ψυχολογίες και δεύτερον δουλεύετε πιο ολοκληρωμένα τους μύσες. Δεύτερον, το ότι δίνω πολλά ερεθίσματα δεν σημαίνει πως χάνω από τεχνική. Είναι πολύ καλύτερο να κολλήσω για καιρό σε μια άσκηση μέχρι να την κατανοήσω πλήρως, έτσι ώστε να μπορώ να αυξάνω την επιβάρυνση και να τη δουλεύω σε πλήρες εύρος, παρά να αλλάζω 15 ασκήσεις καθημερινά, μη εκτελείτε σωστά, με αποτέλεσμα ούτε να δουλεύω σωστά, αλλά και να κινδυνεύω να τραυματιστώ. Τρίτον, μην ταλαιπωρείτε τους μύσες. Συνεχόμενες μέχρι αποτυχίας ή αρνητικές επαναλήψεις δεν θα σας κάνουν το δυνατό. Το μόνο που θα καταφέρουν να ασκήσουν περισσότερες μυϊκές ίνες, με αποτέλεσμα να μειώσει τη μυϊκή σας δύναμη, άρα και τη μυϊκή σας μάζα. Να ξεκαθαρίσω, το ότι δεν υπερβάλλουμε δεν σημαίνει το ότι δεν δουλεύουμε στα όρια.
Θέλουμε τιμή και αποτυχία, όμως αυτή να υπολογίζουμε έτσι ώστε να έρχεται στις τελευταίες επανάληψεις του τελευταίου μας set. Τέταρτο. Σταματήστε το φούσκωμα και τύπου pump workouts. Το ότι γεμίζω τα κύτταρά μου με νερό δεν με κάνει πιο δυνατό. Απλά θα ξεφουσκώσω και το μόνο που θα μου έχει απομείνει θα είναι χάσιμο χρόνο που δούλεψα πραγματικά την υγιή μου δύναμη, άρα και την υγιή μου μάζα. Πέμπτο. Αποφύγετε τα μηχανήματα και επιλέξτε ελεύθερα βάρη και ασκήσεις. Τα μηχανήματα απομονούν τους μυς, με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν περισσότεροι μυς, οι οποίοι πρώτον αυξάνουν την απαιτούμενη ενέργεια, άρα και τη δυσκολία, και δεύτερον συνεισφέρουν μηχανικά, κάνοντας το σώμα να δουλεύει σαν ενιαίο σώμα πιο φυσιολογικά και όχι σαν μια απομονωμένη ομάδα. Για τους ίδιους λόγους, επιλέξτε να κάνετε ασκήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες μυϊκές ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο θα δουλεύετε την ίδια μυϊκή ομάδα περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα με λιγότερες προπονήσεις. Έκτο. Never skip leg day. Πρώτον, γιατί ένα δέντρο χρειάζεται δυνατές ρίζες για να είναι δυνατό. Και δεύτερον, αυξάνει τον μεταβολισμό και τη γενικότερη μηχανική του σώματος. Έβδομο. Ξεκούραση. Αποφύγετε τα μεγάλα διαλύματα κατά τη διάρκεια της άσκησης, όμως πάρτε ολόκληρες μέρες για ξεκούραση. Κάντε 3 με 4 προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα, στα όρια σας, και φροντίστε να ξεκουραστείτε παρκώς, έτσι ώστε την επόμενη φορά να ξανααποδώσετε στα όρια σας. Αν προσπαθήσετε να κάνετε περισσότερες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κουραστείτε, άρα να μην αποδίδετε το ίδιο, και λόγω συγκυριών και απαιτήσεων κάποια στιγμή θα απογοητευτείτε, δεν θα μπορείτε να αποδώσετε και θα σταματήσετε. 8. Διατροφή. Πολύ νερό. Επιλέξτε ακατέργαστες τροφές, γιατί χρειάζεται περισσότερη ώρα το στομάχι μας να διασπάσει, άρα τροφική θερμογένεια και υπερθυμάτε. Και πρωτεΐνη. Δεν εννοώ τα συμπληρώματα της πρωτεΐνης. Εννοώ μια σωστή, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη διατροφή γύρω από αυτή. Δεν δαιμονοποιώ τα συμπληρώματα, όμως πιστεύω ότι με μια σωστή διατροφή μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη. Ένα το και τελευταίο, άφησα την επιμονή και υπομονή. Είτε μιλάμε για ένα αντρικό είτε για ένα γυναικείο σώμα, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι τα ποσοστά μυϊκής μάζας σε σχέση με τα ποσοστά λίπους. Άρα ο στόχος μας είναι δύσκολος και μακρόχρονος. Η λύση λοιπόν για το δύσκολος είναι η επιμονή και για το μακρόχρονος η υπομονή. Εκπλήξτε με το επόμενο θέμα που θα μου στείλετε. Καλή σας εβδομάδα.